Κοιμόταν μαζί του, ξυπνούσε μαζί του, περνούσε όλη την ημέρα μαζί του. Το μόνο που έμενε ήταν να του βάλει στεφάνι. Και το έκανε, γιατί ναι, στο Las Vegas μπορούν όλοι να παντρευτούν την αγάπη της ζωής τους, όποια και αν είναι αυτή. Για τον Άρον Σερβένακ, η αγάπη της ζωής του ήταν το κινητό του. Και που αλλού θα μπορούσε να επισφραγίσει τον ερωτά του με την τεχνολογία, μα ένα παρικλήσι του Las Vegas. Ο ιδιοκτήτης του, ο Μάικλ Κέλλι, παραδέχεται πως δεν υπάρχουν πολλοί που δεσμεύονται με αντικείμενα εφόρου ζωής. Οι άνθρωποι είναι δεμένοι με τα κινητά του, ζουν μαζί του 24 ώρες το 24ωρο, λέει ο Μάικλ Κέλλι. Κοιμούνται μαζί, ξύπνουν μαζί, είναι το πρώτο πράγμα που θα προσέξουν. Νομίζω πως όλοι θέλουν να το εξερευνήσουν. Μπορεί η τεχνολογία να γίνει ανθρώπινη. Βεβαίως υπάρχουν και οι πιο εκεντρικοί στην επιλογή του συντρόφου ζωής. Άτομα που παντρεύτηκαν μεταξύ πολλών αλόκοτων ένα δέντρο, έναν ήρωα του Nintendo, το τείχος του Βερολίνου, μία Barbie, ένα iBook, μία sex doll, ένα στερεοφωνικό ή ένα κομμάτι γρανίτη, σίγουρα κάνουν αυτό το νέο νυμφό να μοιάζει φτωχό σε φαντασία. Για την ιστορία, ο γάμος του Άρων με το κινητό του δεν αναγνωρίζεται στην πολιτεία της Νεβάδα.